Είμαστε σταθερά στο στούντιο της εκπομπής Netweek και είναι πάντα μαζί μου ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Τσίπρα, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Οι διακοπές καλές είναι οι διαφημιστικές σε ό,τι αφορά το στόχο των εσόδων. Πρέπει να ξαναπιάσουμε τον ιρμό μας όμως. Είπαμε για τα ταξίδια σας. Αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα τα οποία είπατε στα ταξίδια αυτά. Θέλω να έρθουμε στο εσωτερικό της χώρας τώρα και να έρθουμε στο εσωτερικό της χώρας σε μια περίοδο που η ένταση είναι αδιάκοπη. Τη βδομάδα που λείπατε είχαμε τη βδομάδα των απεργιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλω να μου δώσετε, να μου πείτε ακριβώς τη θέση σας για αυτές τις απεργίες. Έχετε κρίνει αυτές τις απεργίες ως αντιδημοκρατικές. Έχετε ζητήσει ο ίδιος να ανακληθεί η τις απεργίες ως αντιδημοκρατικές. Ναι, έχετε πει ότι η επιστράτευση είναι αντιδημοκρατική. Έχετε πει ότι πρέπει να ανακληθεί αμέσως. Και θέλω να μου πείτε την γενική σας θέση σε αυτό το ζήτημα των απεργιών. Ας πούμε στο θέμα της απεργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί κρίνεται ότι το μέτρο της επίταξης ήταν αντιδημοκρατικό μετά από 8 μέρες παράλυσης της συγκοινωνίας? Κύριε Αστάη, διότι όσο και αν επιχειρήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης να δοθεί η αίσθηση μιας συντεχνίας που διεκδικεί συντεχνιακά αιτήματα, όσο και αν επιχειρήθηκε από μερίδα μέσων ενημέρωσης αυτό που ονομάζουμε κοινωνικός αυτοματισμός, ναι, στην πραγματικότητα η διεκδίκηση των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα μέρος μιας συνολικότερης αγωνίας και διεκδίκησης για κάθε εργαζόμενο και κάθε εργαζόμενη σε αυτή τη χώρα. Διότι αυτός ο εξευτελισμός των μνημονιακών πολιτικών που ονομάζεται κάπως έτσι όμορφα ενίο μισθολόγιο, το λένε τώρα, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένας επιμελητής Α ή διευθυντής γιατρός που έχει κάνει 10 χρόνια σπουδές και 25 χρόνια στο νοσοκομείο παίρνει σήμερα 1.800 ευρώ. Σημαίνει ότι ένας καθηγητής, διευθυντής λυκείου που έχει κάνει 25 χρόνια υπηρεσία και έχει φάει και 10 χρόνια στην περιφέρεια παίρνει σήμερα 1.200. Και σημαίνει ότι μια νοσηλεύθρια που δουλεύει ωράρια 2 με 10 το πρωί παίρνει 800 ευρώ. Και οι άνθρωποι αυτοί που ξυπνάνε από τα χαράματα για να δουλεύουν παίρνουν 570 και 600. Αυτό είναι το μεγάλο μαρτύριο αυτή τη στιγμή που περνάει η ελληνική κοινωνία. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμά τους σε μισθούς αξιοπρέπειας είναι συντεχνία. Κύριε Τσίπρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς τους υποστηρίξαμε. Κύριε Τσίπρα, και γι' αυτό θεωρούμε αντιδημοκρατικό το μέτρο της επίταξης. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε συνταγματολόγοι. Το ενιαίο μισθολόγιο είναι νόμος του κράτους. Οι όποιες διαφωνίες σας υπόθηκαν στη Βουλή. Από τη στιγμή που είστε υπέρ του να εφαρμόζονται οι νόμοι του κράτους, ποια είναι η διαφωνία σας εδώ πέρα? Το ότι αυτοί οι μισθοί υπάρχουν αυτή την περίοδο στη χώρα, δυστυχώς το γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανείς, φαντάζομαι, που δεν το ξέρει. Τι εννοείται δηλαδή? Κυρία Στάη, τι θέλετε να πείτε, ότι όποτε ψηφίζονται νόμοι του κράτους, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να διεκδικούν? Δεν πρέπει να αγωνίζονται να αλλάξουν τους νόμους? Πώς θα αλλάξουν τα πράγματα? Συγχωρείτε, κύριε Τσίπρα. Εσείς δηλαδή τι θα δίνατε σε αυτόν που παίρνει 1.800 ευρώ, σε αυτόν που παίρνει 1.200 ευρώ? Εμείς δεν θα επιλέγαμε μια πολιτική σαν αυτή της εξομοίωσης σε μια λογική ισοπαίδωσης? Το κύριο ερώτημα είναι αυτό. Σε μια λογική ισοπαίδωσης δεν θα μπαίναμε ποτέ. Θα βλέπαμε με βάση τις ανάγκες, με βάση την παραγωγικότητα, με βάση το τι προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, με βάση του πόσες και σε πόσες ώρες εργάζεται, σε ποιες συνθήκες. Υπάρχουν χίλιοι δυο παράγοντες που πρέπει κανείς να εξετάσει. Να σας πω γιατί μιλάτε τώρα. Πιθανόν δεν μιλάτε για το ενιαίο μισθολόγιο που στη βάση του έχει αρχή δικαιοσύνης. Προφανώς μιλάτε για έναν εξορθολογισμό σε επιμέρους περιπτώσεις. Αυτή ήταν η λογική των επιδομάτων στην ελληνική στη μισθοδοσία του δημοσίου, η οποία όμως, και ορθή είναι αυτή η παρατήρηση που μπορεί να κάνουν πολλοί, πολλές φορές είχε υπερεκτιμηθεί και είχε διαστρεβλωθεί και κάποιες κατηγορίες εργαζομένων έπαιρναν περισσότερα επιδόματα χωρίς να πρέπει να παίρνουν. Αλλά όμως, ωραία, να καταργήσουμε τα επιδόματα. Να τα καταργήσουμε τα επιδόματα. Να μην δούμε όμως μια λογική σε ό,τι αφορά το ενιαίο μισθολόγιο. Στο να υπάρξουν εξαιρέσεις. Όχι, κοιτάξτε, κυρία Στάη, οι εξαιρέσεις υπάρχουν αλλού, δεν υπάρχουν εκεί. Στο να υπάρξουν, δεν είναι εξαίρεση. Εγώ σας ρωτάω για το συγκεκριμένο. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει οι κατώτατοι μισθοί,
Mm-hmm. Να γίνουν οι μισθοί αξιοπρέπειες. Γι' αυτό και έχουμε προτείνει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας σήμερα, και ήταν το πρώτο μέτρο που θα κάναμε, mm-hmm. να φέρναμε τον κατώτατο μισθό στα επίπεδα πριν το μνημόνιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σας μιλάω για κάποιες αδικίες που διαλύουν την κοινωνία. Δεν διαλύουν την εργασία μόνο. Διαλύουν την κοινωνία, ισοπεδώνουν τα πάντα. Δεν μπορεί σήμερα, και δεν σας μίλησα με λαϊκισμό μόνο για τους μικρούς μισθούς, γιατί κάποιος θα πει 1.800 είναι πολλά, αλλά δεν μπορεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει 10 χρόνια σπουδές και 25 χρόνια στο δημόσιο νοσοκομείο να βρίσκεται πλάι στον άρρωστο, να παίρνει σήμερα ένα μισθό ο οποίος για το επίπεδο της δουλειάς του σε όλη την Ευρώπη είναι εξευτελιστικός. Δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή... Και αυτό θα μας οδηγεί στο να διαλυθούν τα δημόσια νοσοκομεία. Και δηλαδή... να έχουμε μόνο ιδιωτικά νοσοκομεία. Συγγνώμη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, τι μου λέτε? Ότι θα κάνετε εσείς αυξήσεις έτσι ώστε να είναι σαφώς σε ένα επίπεδο πολύ πιο αξιοπρεπές η μισθή και ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει σήμερα και αύριο το πρωί? Θα το διεκδικήσουμε, κυρία Στάι. Θα το διεκδικήσουμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο. Ξέρετε το πρωί, τι ερώτημα μου φέρετε τώρα στο μυαλό? Θα το διεκδικήσω αυτό το δικαίωμα. Λεφτά διότι... υπάρχουν, αυτό είναι το ερώτημα. Α, γιατί εκεί θέλετε να με πάτε. Να όχι, πάμε δεν λίγο θέλω να σα πω εκεί, αλλά αυτόματα αυτό λεφτά, μου έρχεται λοιπόν, στο μυαλό. Δεν και πώ θα γίνει λεφτά, λοιπόν αυτό? Δεν υπάρχουν, τότε. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει η δυνατότητα να φύγουμε από αυτό τον ληστηρό κατήφορο που έχουμε μπει. Και ότι σταδιακά, μέσα από ένα σχέδιο, θα μπορέσουμε να ξανακινήσουμε την οικονομία. Και για να ξανακινηθεί η οικονομία, τα έλεγε ο Κέινς πολλά χρόνια πριν τα πω εγώ, δεν προσπαθώ να κομίσω γλάφκα στις Αθήνας, για να κινηθεί η οικονομία χρειάζεται αυτοί οι οποίοι ό,τι παίρνουν το καταναλώνουν, να παίρνουν ένα μισθό για να μπορούν να καταναλώνουν. Επαναλαμβάνω, όταν έχουμε 500.000 οικογένειες που δεν εργάζεται ούτε ένας, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στον γκρεμό. Και επειδή οι απεργίες και τα ερωτήματα που σας βάζω για τις απεργίες έχουν συνάρτηση και με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε σε ό,τι αφορά το καλό επενδυτικό κλίμα και περιβάλλον, θέλω να μου πείτε αν σε αυτού του τύπου τις απεργίες εσείς θα είστε πάντα αρρωγός με το σκεπτικό το οποίο μου αναπτύξατε τώρα. Ασφαλώς. Mm-hmm. Ασφαλώς και θα είμαστε αρρωγοί. Στους μεροκαματιάριδες, στους ανθρώπους του μόχθου, στους ανθρώπους της εργασίας που θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, θα είμαστε αρρωγοί. Ξέρετε γιατί σας το ρώτησα αυτό? Γιατί αυτή είναι μια εύκολη απάντηση. Όλοι θέλουμε να είμαστε αρρωγοί στους ανθρώπους του μόχθου. Εγώ που μιλάτε μαζί μου σήμερα, και εγώ θέλω να είμαι αρρωγός στους ανθρώπους οι οποίοι... Ελάτε λοιπόν μαζί μου να πάμε στα μπλόκα των αγροτών τις επόμενες μέρες. Περιμένετε. Επειδή μιλήσαμε και για τις δημοσίες. Δεν μπορεί κανείς να είναι αρρωγός χωρίς να είναι αρρωγός. Μισό λεπτό. Σας είπα και εγώ θα ήθελα. Στις δημοσκοπήσεις όμως καταγράφεται άλλη άποψη του κόσμου. Και επειδή είπαμε ότι τις δημοσκοπήσεις τις χρησιμοποιείτε και εσείς ως εργαλεία, καταγράφεται άποψη του κόσμου που προέρχεται από τους εργαζόμενους, έτσι, ότι δεν είναι υπέρ αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί η προβληματική καθημερινότητα γίνεται ακόμη πιο προβληματική. Και το γνωρίζετε κι εσείς, ότι αυτού του τύπου οι κινητοποιήσεις, χωρίς πολύ συγκεκριμένο στόχο, γιατί όταν σας ρώτησε εσείς τη συγκεκριμένη περίπτωση, τι θα κάνετε, θα δίνετε αυξήσεις? Κυρία Στάι, υπάρχουν λέτε, ορισμένα. Ναι, λεφτά υπάρχουν, σας λέω, μου λέτε όχι. Κυρία Στάι, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία η θέση και η προσέγγιση μας είναι αξιακή. Και δεν έχει να κάνει με τις ενδείξεις των δημοσκοπήσεων. Mm. Όπως για παράδειγμα, αν αύριο το πρωί έχουμε μια δημοσκόπηση που λέει κατά 60% ότι δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα οι μαύροι ή οι γυναίκες στη χώρα, ίσα δικαιώματα, mm-hmm. εμείς δεν θα πούμε επειδή το λέει το 60% και είναι περισσότεροι να ταχθούμε με αυτή την άποψη. Σε ορισμένα ζητήματα έχουμε μια αξιακή προσέγγιση. Και η αξιακή μας προσέγγιση εδώ είναι ότι μια περίοδο που βάλλονται οι δυνάμεις της εργασίας, εμείς θα τις υποστηρίξουμε με όση δύναμη φωνής και θέλησης έχουμε. Ξέρετε σε ποιες συντεχνίες εμείς δεν θα υποστηρίξουμε? Τις συντεχνίες αυτών που έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και δεν δηλώνουν και δεν αφήνουν μάλιστα κυβερνήσεις να γίνουν και έλεγχοι για να δούμε αν νομίμως τα βγάλανε εκεί. Mm-hmm. Αυτούς που δεν φορολογούνται, αυτές είναι οι μεγάλες συντεχνίες στις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να δείξει μηδενική ανοχή. Όχι στον εργαζόμενο στο μετρό. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Θα έρθουμε και σε αυτές τις υποθέσεις. Να μπούμε τώρα σε έναν άλλο κύκλο θεμάτων, στον κύκλο της τεράστιας πολιτικής έντασης και αντιπαράθεσης γύρω από τα θέματα της βίας. Της βίας και της τρομοκρατίας. Πώς απαντάτε σε αυτή τη θεωρία που υπάρχει για τα δύο άκρα, όπου στο ένα άκρο σας κατατάσσουν και εσάς? Είναι μια επικίνδυνη, ανιστόρητη και ανόητη θεωρία.
Είναι επικίνδυνη διότι στην πραγματικότητα ανακοινεί έναν διχασμό στον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα 4% σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα πήρε 27% και διεκδικεί με αξιώσεις να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρχεται σήμερα να έρχονται οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και να ανακοινούν μνήμες εμφυλίου πολέμου. Δεν είναι δυνατόν σήμερα μετά από τόσα χρόνια μεταπολίτευσης και μιας μεταπολιτευτικής δεξιάς η οποία έβαλε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις μνήμες του εμφυλίου να έρχονται σήμερα ορισμένοι επικοινωνιακοί σύμβουλοι του κ. Σαμαρά και να τον οθούν, να τον παρωθούν σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο. Γι' αυτό είναι επικίνδυνη, ανιστόρητη, διότι κύριε στη Τσίπρα, χώρα η αριστερά ήταν πάντοτε μέρος του δημοκρατικού τόξου. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Και αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Και ανόητη, να το κάνουμε γιατί λίγο πιο συγκεκριμένο. Να ολοκληρώσω όμως. Ανόητη, ναι. Διότι θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα να ενισχύσει το πραγματικό άκρος αυτόν τον τόπο που είναι η Χρυσή Αυγή. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο το θέμα. Επειδή σε όλες τις περιπτώσεις των έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων, όπως λένε, it takes two to tango, δεν είναι ο ένας, υπάρχει και ο άλλος. Θα ήθελα να σας πω ότι και εσείς τροφοδοτείτε αυτή την ιστορία της έντασης. Για παράδειγμα, το γνωρίζετε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας, τα οποία πυροδοτούν την καθημερινότητα με δηλώσεις τους. Για παράδειγμα, ο βουλευτής σας, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε ως αναρχικός. Ότι αυτοπροσδιορίστηκε στον αναρχικό χώρο. Η δικιά σας στάση στα φαινόμενα της κατάληψης της Βίλας Αμαλία. Τι εννοείτε? Ενώ ότι... Η δικιά μας στάση. Η δικιά σας στάση, ναι. Η δικιά μου, σας, η δικιά σας στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Η στάση στην οποία έγινε έντονη κριτική από την... από τους πολιτικούς σας αντιπάλους, ότι δεν πήρατε μία σαφή και ξεκάθαρη θέση, η οποία να έχει ένα αποτέλεσμα, ώστε αυτά τα φαινόμενα να μην υπάρχουν. Τη δικιά σας συμπεριφορά σε αυτά τα φαινόμενα δεν την κρίνετε ως αρνητική στο να συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος της έντασης? Κυρία Στάι, αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μια πολιτική αντιπαράθεση όπως τη γνωρίσαμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχουμε μια προκλητική, καθημερινή προσπάθεια από την πλευρά ενός επικοινωνιακού επιτελείου να αναδεικνύει, πολλές φορές μάλιστα και με χαλκευμένα βίντεο, να αναδεικνύει αντιθέσεις και αντιφάσεις προκειμένου να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αναφέρεστε κυρία στο Στάι, βίντεο του βουλευτή σας, του κυρίου κυρία Διαμαντόπουλου. Στάι, γιατί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην υπόθεση της κατάληψης, για παράδειγμα, των γραφείων της Δημοκρατικής Αριστεράς έχριζε επιθέσεως από την πλευρά της κυβέρνησης? Τι έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κατήγγειλε. Στο τέλος θα μας κάνουν και ορό της αλήθειας, να δουν αν αυτό που καταγγέλουμε το λέμε με την ψυχή μας ή δεν το πιστεύουμε. Τελικά, και έχουμε φτάσει. Τελικά αυτά τα φαινόμενα των καταλήψεων για εσάς τι γιατί είναι? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε είναι να βγει και να πει? Είναι μορφές ανομίας, τι είναι? Κυρία Στά, εγώ ένα ξέρω. Ότι όταν η φωτιά είναι σβησμένη και πας να τη σκαλίσεις, ανάβει. Και αυτή τη στιγμή γι' αυτό είναι επικίνδυνος ο κ. Δένδιας. Διότι μπροστά στη μεγάλη πρεμούρα να αναδειχθεί αυτή η ανόητη θεωρία των δύο άκρων και εφόσον δεν υπήρχε άλλο άκρο πέραν της Χρυσής Αυγής, που είναι μια συμμορία εγκληματική που δολοφονεί ανθρώπους καθημερινά, όπως αυτόν τον νέο 25χρονο που τον δολοφόνησε επειδή είχε χρώμα που δεν άρεσε σε αυτούς που τον δολοφόνησαν. Λοιπόν, πέρα λοιπόν αυτού του άκρου που μας ντροπιάζει και μας απειλεί, ντροπιάζει τη δημοκρατία και απειλεί τη χώρα. Δεν υπήρχε άλλο άκρο μετά το 2008. Πέστε μου εσείς τα συγκεκριμένα. Απαντήστε μου όμως συγκεκριμένα σε αυτό. Αυτά τα φαινόμενα των καταλήψεων, όπως ήταν το φαινόμενο που μας απασχόλησε τόσο πολύ, της Βίλας Αμαλία. Πότε μας απασχόλησε? Μετά από την επιλογή, τη στρατηγική επικοινωνιακή επιλογή του κ. Δένδια να πάει να μου πείτε ανακαταλήψεις κτηρίων. Πώς τα χαρακτηρίζετε? Εσείς, κυρία Στά, είχατε ασχοληθεί ποτέ με τη Βίλα Αμαλία? Κακώς δεν είχαμε ασχοληθεί, κύριε Τσίπρα, και υπήρχαν καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας δημοσίων κτηρίων. Πιστεύετε ότι καλώς δεν είχαμε ασχοληθεί? Έχετε πάει στο Κρόιτσμπεργκ να δείτε πόσες καταλήψεις υπάρχουν? Έχετε πάει στην Δανία να δείτε μια ολόκληρη περιοχή, η Κριστιανία, που είναι περιοχή αυτοδιαχειριζόμενη? Θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει υπό την ανοχή της πολιτείας και σε πιο συντηρητικές κοινωνίες από την ελληνική, λοιπόν, μέχρι πρότινος βέβαια. Γιατί με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έχουμε την πιο συντηρητική σε όλη την Ευρώπη. Η δικιά σας θέση δηλαδή είναι θέση ανοχής? Η δικιά μου θέση
είναι καμία ανοχή στην παραβατικότητα και στις δράσεις που έχουν στοιχείο παραβατικότητας, βεβαίως καμία ανοχή. Εάν, όπως λένε, στους χώρους αυτούς υπήρχε διακίνηση ναρκωτικών ή παράνομες πράξεις, πρέπει να παταχθεί άμεσα. Mm-hmm. Αλλά δεν είπε κανένας να μην μπει ο εισαγγελέας να κάνει έλεγχο εκεί, να, η αστυνομία να κάνει έλεγχο, αλλά σε κάποιους ανθρώπους που θέλουν ένα εγκατελειμμένο κτίριο, που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης να το διεκδικήσει, να τον κάνουν χώρο πολιτισμού, να κάνουν παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και μαθήματα χορού, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτό πρέπει να απασχολεί και την τελευταία οικογένεια στο ακριτικό χωριό της χώρας, δηλαδή, που επί μια εβδομάδα να ασχολείται με τη Βίλα Αμαλίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτής της βίλας, που δεν ήταν και βίλα, έτσι, εν πάση περιπτώσει. Ένα πολύ παλιό, ερυπωμένο κτίριο ήταν. Εσείς το θεωρείτε ότι ήταν μορφή ανομίας, ότι είχε στοιχεία παραβατικότητας ή όχι, οπότε... Εγώ δεν μπορώ να έχω την επιστασία του χώρου για να γνωρίζω, κυρία Στάι. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη σιγουριά είναι ότι αν έχει ένα πρόβλημα η χώρα, δεν είναι η Βίλα Αμαλία, αλλά όμως... είναι η βίλα της διαφθοράς, της λίστας Λαγκάρτ, της διαπλοκής. Αυτή τη βίλα πρέπει να ανακαταλάβουμε. Κοιτάξτε, και δεν θα την ανακαταλάβει η αστυνομία. Θα την ανακαταλάβει ο λαός αυτή τη βίλα. Θα σας πω κάτι. Ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλα αυτά που αναφέρατε είναι υπαρκτά και τεράστια ζητήματα. Πλην όμως είναι και τα άλλα. Εγώ βλέπω ότι δεν μου απαντάτε σε ορισμένα από αυτά που σας ρωτάω. Και γι' αυτό οι πολιτικοί σας αντίπαλοι βρίσκουν την ευκαιρία και λένε ότι έχετε πολυγλωσία. Πείτε μου, να σας απαντήσω. Να σας πω την τελευταία πολυγλωσία. Είπαμε αρκετά, μιλήσαμε και για το θέμα του ευρώ, είπαμε για πολλά σημαντικά ζητήματα στην αρχή, μιλήσαμε και για το θέμα της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου, τα είπαμε, αυτά μην επανέλθουμε όμως. Ο βουλευτής σας και τομεάρχης παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουράκης, μιλάω για το τελευταίο περιστατικό, πρότεινε να καταργηθεί η μισθοδοσία των ιερέων από το κράτος και να επιβληθεί ένας ειδικός φόρος σε όσους πολίτες δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση ότι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Βγήκε ανακοίνωση από το κόμμα σας, λέγοντας ότι είναι μια προσωπική άποψη του κυρίου Κουράκη, και είπατε ότι την ίδια άποψη είχε εκφράσει στο παρελθόν και ο νυν υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Και έτσι είναι. Όταν λέτε ότι αυτή είναι προσωπική άποψη του βουλευτή σας, εννοείτε ότι δεν είναι και η δικιά σας άποψη. Κυρία Στάι, νομίζω ότι έχει ενοχλήσει πάρα πολύ ορισμένους κύκλους το γεγονός ότι έγινε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη για τις σχέσεις Εκκλησίας και Αριστεράς. Κάποιοι παρασκηνιακά έγραψαν ότι υπήρξαν και προσπάθειες να αματαιωθεί αυτό το συνέδριο. Mm-hmm. Είναι ένα συνέδριο που είχε στόχο να φέρει κοντά δύο χώρους που ιστορικά βρίσκονται σε μια παράλληλη δράση και αντίληψη, κοσμοθεωρία, με κοινά στοιχεία όμως. Ναι. Το στοιχείο της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Να σας πω κάτι. Το αντιλαμβάνομαι. Προσέξτε, αυτό το θέμα του συνεδρίου. Θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι όμως. Οι τηλεθεατές μπορεί να μην το ξέρουν αυτό. Δεν χρειάζεται να το μάθουν. Σε ό,τι αφορά το πώς θα πληρώνονται οι ιερείς, τους ενδιαφέρει βασικά. Που αναδείχτηκε μια πρόταση, μα το συνέδριο αυτό ήταν ακριβώς για να κατατεθούν προτάσεις. Λοιπόν, και με εξοργίζει το γεγονός ότι μπορεί, η πρόταση αυτή μπορεί κάποιος να συμφωνήσει, κάποιος να διαφωνήσει. Σας ρωτάω, θα σας απαντήσω. Θα σας πω τη θέση μας για τις σχέσεις Εκκλησίας κράτους. Στην πρόταση αυτή λοιπόν κάποιος να συμφωνήσει, κάποιος να διαφωνήσει. Είναι αδιανόητο όμως να διαφωνεί και να εξεγείρεται όταν την προτείνει ένας αριστερός βουλευτής, αλλά να τη θεωρεί θεμητή όταν την προτείνει ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας. Και παρακαλώ, είμαι βέβαιος. Είδα σήμερα τα δελτία ειδήσεων. Είδα τα δελτία ειδήσεων και είδα την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά δεν είδα πουθενά να προβάλλεται η δήλωση, την οποία την είδα με τα μάτια μου στο διαδίκτυο. Βρήκα το διαδίκτυο. Μια δήλωση που έκανε στην εκπομπή πρωταγωνιστές του συναδέλφου του κ. Θοδωράκη, που είπε ακριβώς το ίδιο ο κ. Τουρνάρας. Τα έχω όλα ακριβώς εδώ, το ίδιο. Τώρα η θέση μας για την Εκκλησία. Θέλω τη θέση σας για την Εκκλησία γενικώς. Θέλω τη θέση σας για τη συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί εδώ. Γι' αυτό είναι. Η πρόταση αφορά την πρόταση αυτή να επιβληθεί ειδικό φόρο. Όχι, αυτό το συγκεκριμένο. Αν συμφωνείτε εσείς στο να επιβληθεί ειδικό φόρο για να πληρώνονται οι ιερείς σε όσους πολίτες δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση ότι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δηλαδή σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων. Έτσι, γιατί... Έχει μείνει κανένας χριστιανός χωρίς να πληρώσει αυτή τη χώρα. Λοιπόν, συμφωνείτε. Οι μόνοι χριστιανοί που δεν πληρώνουν είναι αυτοί που έχουν τα λεφτά τους έξω. Λοιπόν, κυρία Στάι, ακούστε. Εμείς ερχόμαστε να ενώσουμε τον λαό. Θέλω να είστε σαφείς, να ενώσουμε την κοινωνία. Μα γιατί δεν με αφήνετε όμως, σαφή θα σας δώσω. Και ίσως βγάλετε και είδηση από αυτό που θα σας πω.
Λέω λοιπόν ότι εμάς μας ενδιαφέρει να ενώσουμε τον λαό. Και θεωρούμε ότι ο κλήρος αυτή τη στιγμή παίζει καθοριστικό ρόλο και η Εκκλησία παίζει καθοριστικό ρόλο. Και είναι ευτύχημα που αυτή τη στιγμή ηγούνται της Εκκλησίας πεφωτισμένοι ιερείς, αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ξέρετε ότι είχαμε και έχουμε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει εξυγχρονισμός στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Με χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος, εποφελεί διαχωρισμό και για την Εκκλησία. Ναι. Εποφελεί διαχωρισμό και για την Εκκλησία, αλλά και για το κράτος. Αυτό που θα σας πω δεν το λέμε τώρα, το λέμε το 2007 από το εκλογικό μας πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει μέσα από διάλογο και συνένεση και από τις δύο πλευρές, συμφωνία δηλαδή, και πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα να μπορεί να πληρώνεται και ο τελευταίος ιερέας στο τελευταίο χωριό. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να συμβεί αυτό. Η πρόταση του κυρίου Κουράκη δεν είναι επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν έχουμε καταλήξει. Εμείς θέλουμε μέσα από ένα διάλογο με την Εκκλησία να καταλήξουμε. Αλλά μια πρόταση την οποία τη λένε και άλλοι, εφαρμόζεται στην Ιταλία, στη Γαλλία. Και δεν είναι νέος φόρος, είναι ένας εθελοντικός, μια εθελοντική συνεισφορά. Προσέξτε όμως. Δηλαδή, ξέρετε, δεν αποκλείεται να καταλήξετε σε κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ο διάλογος είναι ανοιχτός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός. Αν καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο σε συμφωνία με την Εκκλησία, καλώς να καταλήξουμε. Εγώ πιστεύω όμως ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρώτο που πρέπει να ξεδιαλύνουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε είναι η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Και αυτό θα είναι υποφελές και για την Εκκλησία και για το κράτος. Αξιοποίηση με τους όρους, τους περιβαλλοντικούς, τους φορολογικούς, αλλά αξιοποίηση. Διότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία έχει μια περιουσία, την οποία δεν μπορεί να την αξιοποιήσει. Εάν μπορέσει να την αξιοποιήσει και συμβάλλει και το κράτος σε αυτό, θα έχει την επάρκεια να μπορεί να πληρώνει μέσα από αυτή την αξιοποίηση τους ιερείς, τον κλήρο. Λοιπόν, εμείς, επαναλαμβάνω, ερχόμαστε για να δούμε λύσεις, ερχόμαστε για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε. Άλλοι είναι αυτοί που τώρα θέλουν να διχάσουν την κοινωνία και αυτό φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στις κοινωνικές ομάδες που αγωνίζονται. Θα επανέλθω. Δηλαδή, αυτή η συγκεκριμένη δήλωση, γιατί εδώ δεν σας την αναφέρω τυχαία, είναι μία τοποθέτηση ενός στελέχου σας, την οποία ή τη δέχεστε ή δεν τη δέχεστε. Αυτό που μου λέτε τώρα. Κυρία Στάε, θα δέχεστε αυτό. Πιστεύετε γιατί αυτό ότι τα μιλάμε για δεν πρέπει να έχουν προτάσεις. Μιλάμε για ένα καινούριο φόρο, κύριε Ακούστε, Τσίπρα. Κυρία Στάε, μιλάμε για ένα καινούριο φόρο. Ένα ειδικό φόρο, λέει. Κυρία Στάε, εγώ ποτέ δεν θα επιτρέψω να επιστρέψει η πολιτική ζωή του τόπου σε κόμματα μονολυθικά. Σε κόμματα που θα διαγράφουν τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη. Σε κόμματα που δεν θα αφήνεται η άποψη ελεύθερη. Ναι. Εμείς, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και δεν θα το αρνηθώ αυτό, περνάμε μια διαδικασία ορίμανσης. Κάποιοι την έχουν χαρακτηρίσει βίαιη. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάμε με συντεταγμένες διαδικασίες σε όργανα δημοκρατικά, εκλεγμένα, τα οποία θα αποφασίζουν για τη γραμμή μας, για τις θέσεις μας, για το πρόγραμμά μας. Ναι. Αυτό όμως επουδενή δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούν ελεύθερα οι βουλευτές μας, τα μέλη μας, να καταθέσουν τις προτάσεις και τις σκέψεις τους. Πόσο δε μάλλον σε ένα συνέδριο που αυτό το λόγο είχε. Μισό λεπτό, κύριε Τσίπρα. Αυτό, η ελευθερία των απόψεων, είναι η μία λογική. Η άλλη λογική λέει ότι θα πρέπει σε ορισμένες απόψεις που κατατίθενται να υπάρχει και η συγκεκριμένη, συγκροτημένη, επίσημη άποψη του κόμματος, γιατί αλλιώς δεν θα ξέρουμε τι πρεσβεύεται. Θα περιμένουμε σε όλα απάντησα τι θα αποφασίσετε αυτό. Μέσα από μια διαδικασία. Ως προς αυτό σας απάντησα και σας είπα ότι είναι μια πρόταση η οποία δεν αποτελεί επίσημη επεξεργασία του κόμματός μας. Δεν αποκλείεται να την υιοθετήσετε δηλαδή? Όχι, δεν αποκλείω. Αν την αποδεχθεί η ιεραρχία, μπορεί και να την υιοθετήσουμε. Γιατί η επίσημη θέση του κόμματός μας είναι ο διάλογος και η κατάληξη σε κοινές θέσεις, ώστε να προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό των σχέσεων κράτους-Εκκλησίας. Αλλά σας είπα όμως ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα στη δική μας επεξεργασία είναι να βρούμε τρόπους για την αμοιβαία υποφελή αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Μην το ξαναπούμε αυτό. Εγώ θα σας πω απλώς ότι στην περίπτωση που κάτι τέτοιο το υιοθετήσετε μέσα από τη συζήτηση και με τη συμφωνία της Εκκλησίας, έχετε εδώ πέρα είστε σε ένα ιδεολογικό φάουλ. Καλά, δεν γιατί είναι με συγχωρείτε, δόθηκε μία τεράστια μάχη, ένας αγώνας και μάλιστα από την Ιταλία. Στην Ιταλία, κυρία, θέλετε να μπω σε λεπτομέρειες. Επιμένετε, θα μπω λοιπόν σε λεπτομέρειες. Όχι, εγώ τι γίνεται στην Ιταλία? Δεν θέλω να μου πείτε τι γίνεται στην Ιταλία. Στην Ιταλία που υπάρχει ένα κουτάκι το οποίο το συμπληρώνει όποιος θέλει. Προσπαθώ να σας πω ότι έγινε μάχη
να μην αναγράφετε το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Τώρα, εσείς, ούτε τώρα θα αναγράφετε το θρήσκευμα. Στη φορολογική δήλωση δεν θα αναγράφετε. Μα και αυτή η πρόταση η οποία κατατέθηκε, που σας λέω και πάλι, είναι μια πρόταση ανοιχτή, στο διάλογο που μπορεί να γίνει, είναι μια πρόταση που δεν προϋποθέτει αυτό το οποίο λέτε και το, για το οποίο μας έχουν κατηγορήσει σκόπιμα σήμερα, ότι ξαφνικά θυμήθηκαν τώρα ότι τους έπιασε ο πόνος, μην τυχόν και ξαναγυρίσουμε στην αναγραφή του θρησκεύματος. Ξέρετε γιατί σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Σας τις κάνω γιατί μέσα από την ελευθερία της άποψης που λέτε, ότι πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει ένα κόμμα, εδώ δεν υπάρχει απλώς ελευθερία της άποψης. Υπάρχουν και απολύτως αντικρουόμενες αντιλήψεις σε πολλά θέματα και όλη η συζήτηση γίνεται για τις περίφημες συνιστώσεις σας και το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι αυτό δημιουργεί και προβλήματα. Δεν δημιουργεί μόνο ελευθερία και ζήμωση στην πολιτική άποψη. Σας έχει προβληματίσει κάποια συνιστώσα μας, κυρία Στάι? Γιατί συγκεκριμένη συνιστώσα σας όχι. Αλλά κάναμε τόσες συζητήσεις απόψε. Είπαμε πάρα πολλά θέματα στα οποία υπάρχουν διαφοροποίησεις. Γιατί είναι κακό ένα κόμμα να έχει τάσεις, να έχει συνιστώσεις, να έχει απόψεις? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τάσεις? Δηλαδή η κυρία Μπακογιάννη συμφωνεί σε όλα με τον κύριο Σαμαρά? Υπάρχει μια τελική άποψη όμως η οποία καλύπτει τις υπόλοιπες. Εμείς δεν έχουμε τελική, γι' αυτό... αμφισβητείτε δηλαδή τις δημοκρατικές μας διαδικασίες? Όχι, δεν καθόλου, έχουμε μια τελική όχι άποψη. Καθόλου. Απλά γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση στο θέμα που ανέκυψε τώρα για να δω ποια είναι η τελική άποψη. Απαντήσατε, είπατε ότι είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και με την Εκκλησία. Πάντως, κυρία Στάι, ειλικρινά με εντυπωσιάζει αυτή η συζήτηση που διεξάγεται. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία ισοκομματική είναι μέρος μιας ευρύτερης εκδημοκρατικοποίησης που πρέπει να γίνει του πολιτικού συστήματος. Άλλοι συζητάνε και για αλλαγές στο πολιτικό σύνταγμα, σε σύστημα ακόμη και στο Σύνταγμα. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Η ισοκομματική δημοκρατία είναι η προϋπόθεση για να πάμε σε ένα πολιτικό σύστημα που θα έχει συντεταγμένες σταθερές και θα εδράζεται στη δημοκρατία και στην έκφραση των διαφορετικών απόψεων. Αλλά εδώ βλέπουμε στη Βουλή ότι τα κόμματα βάζουν, ακόμα και η δημοκρατική αριστερά, και με εξέπληξε, ένα κόμμα το οποίο ομνύει στη δημοκρατία, έβαλε ως προαπαιτούμενο και μάλιστα φορολόγησε προκαταβολικά την άποψη των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και όταν είδε ότι κάποιοι μπορεί να αντιδράσουν στο μνημόνιο, πήγε και τους διάγραψε. Εδώ έχει μπει ως κανόνας η πειθαρχία. Εσείς δεν θα διαγράψετε κανέναν. Εσείς δεν θα διαγράψετε κανέναν. Ναι, κυρία Στάι, εγώ έχω ένα όραμα σε αυτή τη στιγμή. Πέστε το μου αυτό, γιατί... Εγώ λοιπόν έχω ένα διαφορετικό όραμα. Και εγώ θέλω η συνεισφορά μου στην πολιτική ζωή να μην είναι η αντιγραφή των παλιών κακέκτυπων των αρχηγών. Εγώ θέλω να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Πραγματικά αυτό θέλω. Να λέει έτσι όμως, με αυτή τη λογική δημιουργείται μια σύγχυση απόψεων. Κοιτάξτε, δεν σας απασχολεί αυτό? Όχι, δεν με απασχολεί. Γιατί αυτή η σύγχυση είναι πυροδοτημένη εσκεμμένα από τα χαλκία τα επικοινωνιακά. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει ποια είναι η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι χαλκείο, φαντάζομαι εσείς ότι συμφωνείτε. Δουλειά σας και καλά, ναι, κάνετε και την δουλειά. Ειλικρινά σας τα κάνω αυτά τα ερωτήματα. Ο κόσμος καταλαβαίνει όταν βλέπει να λέει ένας βουλευτής μια πρόταση την οποία την είχε πει πριν από λίγους μήνες ο κύριος Στουρνάρας και να εξεγείρεται η Νέα Δημοκρατία ενώ έχει υπουργό το Στουρνάρα. Ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν χαζός ο κόσμος. Ο κύριος Στουρνάρας λέει βέβαια διαφορετικά πράγματα στην ανακοίνωσή του, κύριε Τσίπρα. Ναι, σας. Δεν θέλω να πω τη λέξη, σας προκαλώ. Σας παρακαλώ αύριο στο έγκριτο δελτίο σας να παίξετε τη δήλωση του Στουρνάρα. Θα τη βρείτε στο διαδίκτυο. Να σας την πω εγώ εδώ. Λοιπόν, την έχω. Όταν βλέπουμε ένα κόμμα να παίρνει τη δήλωση ενός βουλευτή και να την πετσοκόβει για να βγάλει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, ναι. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει. Και ο κόσμος καταλαβαίνει και κάτι άλλο. Καταλαβαίνει γιατί ενοχλεί τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ενοχλεί τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένων ολιγαρχών της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει κάτι, και το έχω ξεκαθαρίσει κι εγώ. Ότι εμείς δεν θα συμβιβαστούμε με αυτούς. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και ξέρω κι εγώ πάρα πολύ καλά ότι αν αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει η ολιγαρχία να τελειώσει, να έχει προνόμια σε αυτήν την χώρα. Λοιπόν, να δώσω το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε το θέμα των εκλογών που ζητάτε εκλογές. Και για ποιο λόγο. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.